Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο του Open στη Μία. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια απίστευτη τραγωδία, κυρίες και κύριοι, στα γλυκά νερά. Ροτβάιλερ κατασπάραξε μέσα στο σπίτι του βρέφος 2 μηνών που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Απευθεία σύνδεση με την Ευλαμπία Ρεύη που θα μας ενημερώσει. Ευλαμπία. Όλα, κυρίες και κύριοι, συνέβησαν γύρω στις 8.30 το πρωί. Στο σπίτι ήταν μόνο η μητέρα του άτυχου βρέφου, το οποίο ήταν κοριτσάκι. Τα άλλα 3 παιδάκια της οικογένειας, 3 μεγαλύτερα αγόρια, εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στο σχολείο. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, το ροτβάιλερ της οικογένειας επιτέθηκε στο βρέφος και το άρπαξε από το λαιμό. Η μητέρα προσπάθησε να σώσει το παιδί της, σύμφωνα με τα όσα μας έχουν πει γείτονες. Άρπαξε το παιδί της, το έβγαλε μέσα από τα δόντια του ροτβάιλερ και σε πανικόβλητη κατάσταση έτρεξε και πήγε με το αυτοκίνητό της αμέσως στο νοσοκομείο, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του άτυχου παιδιού. Πρέπει να σου πω ότι η οικογένεια βρισκόταν εδώ σε αυτό το σπίτι τον τελευταίο έναν χρόνο. Είχαν έρθει όταν η μητέρα ήταν έγκυος και σύμφωνα με τους γείτονες το συγκεκριμένο ροτβάιλερ ήταν εξαιρετικά άγριο και δεν μπορούσε κανένας να το ακουμπήσει. Αυτή την ώρα τόσο η μητέρα του παιδιού όσο και ο πατέρας του παιδιού, καθώς και η γιαγιά της οικογένειας, έχουν συλληφθεί και βρίσκονται στο τμήμα ασφαλείας Παιανίας, όπου δίνουν εξηγήσεις. Κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, Λίνα. Μάλιστα, είναι μια απίστευτη τραγωδία. Το μωρό έχασε τη ζωή του από τα δόντια του σκυλιού της οικογένειας, ένα ροτβάιλερ που οι μαρτυρίες λένε ότι ήταν πολύ επιθετικό. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες θα μάθουμε όλα τα νεότερα τις επόμενες ώρες και θα τα μεταδώσουμε στο κεντρικό μας δελτίο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ευλαμπία. Σημαντική εξέλιξη όμως έχουμε, κυρίες και κύριοι, και στην υπόθεση με το νεογέννητο βρέφος που βρέθηκε καταλελειμμένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ έξω από πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Μητέρα του, μια 19χρονη, που συνελήφθη από την αστυνομία. Πάμε να συνδεθούμε με την Μίνα Καραμίτρου που θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Μίνα. Πρόκειται λοιπόν για μια κοπέλα μόλις 19 ετών, η οποία μάλιστα πρέπει να σας πω ότι μένει σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που εγκατέλειψε το κοριτσάκι μόλις μιας εβδομάδας που είχε γεννηθεί. Συγκεκριμένα 2 πολυκατοικίες πιο πάνω. Από ό,τι μαθαίνουμε, οι αστυνομικοί την εντόπισαν καθώς πήραν όλο το υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή. Την εντόπισαν λοιπόν τα ξημερώματα στην αγκαλιά να κρατά το νεογέννητο κοριτσάκι και να το εγκαταλείπει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι βρήκε στην είσοδο, όπως είπε, το καροτσάκι από το σούπερ μάρκετ και έβαλε η ίδια μέσα το μωρό και το εγκατέλειψε. Τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, πρόκειται για μια κοπέλα, όπως σας είπα, 19 ετών, η οποία είναι και η ίδια υιοθετημένη. Ζει λοιπόν με την μεγάλης ηλικίας γυναίκα που την υιοθέτησε, η οποία μάλιστα μαθαίνουμε ότι γνώριζε για την εγκυμοσύνη της γυναίκας. Η 19χρονη γέννησε σε δημόσιο νοσοκομείο, επέστρεψαν κανονικά στο σπίτι. Η ηλικιωμένη γυναίκα ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τίποτα για την εγκατάλειψη του βρέφους. Λέει ότι της έκανε εντύπωση, γιατί όταν ξύπνησε το πρωί στο σπίτι δεν ήταν ούτε η 19χρονη ούτε το βρέφος. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή ήταν πολλές οι δουλειές που είχαν να κάνουν, δεν σκέφτηκε για ποιο λόγο στο διαμέρισμα δεν είναι ούτε η 19χρονη ούτε το βρέφος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σας πω ότι οι αξιωματικοί του αναλύκων πήραν πολύ προσωπικά την υπόθεση, άρχισαν να ερευνούν σχεδόν πόρτα-πόρτα τις πολυκατοικίες, έψαχναν να βρουν αρχικά εάν σε κοντινή απόσταση υπάρχει κάποια κοπέλα η οποία να ήταν έγκυος και να το γνώριζε, να την είχαν δει δηλαδή οι γείτονές της, και έτσι έγινε. Μεταφέρθηκε πριν από λίγο εδώ στο ανηλίκον, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Παραδέχτηκε ότι αυτή είναι η μητέρα του μωρού και πριν από λίγη ώρα παραδέχτηκε ότι είναι και η γυναίκα που το εγκατέλειψε. Τώρα θα ακολουθηθούν, όπως καταλαβαίνετε, όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Ακόμα δεν είναι σε θέση οι αστυνομικοί να μας πούν εάν θα διωχθεί και η ηλικιωμένη γυναίκα. Αυτό πάντως που θέλω να σας πω εγώ και που μάθαμε πριν από λίγο, Λίνα, ναι, είναι ότι οι αξιωματικοί του ανηλίκων ζήτησαν και επίσημα πριν από λίγο, μάλιστα από το νοσοκομείο που βρίσκεται το βρέφος, να είναι αυτοί που θα αναλάβουν ως ανάδοχοι του μωρού, στο κοριτσάκι, να είναι και αυτοί που θα το βαφτίσουν και κυρίως οι αξιωματικοί του ανηλίκων να είναι πλέον οι ανάδοχοι γονείς του. Μάλιστα, για να βρει το μωρό μία ζεστή αγκαλιά. Επιτέλους, μια στέγη. Σε ευχαριστώ.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Μαύρο Μητρό, κυρίες και κύριοι, για τους εργοδότες που απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους, περιλαμβάνει ο αναπτυξιακός νόμος που τέθηκε από χθες το βράδυ σε διαβούλευση. Ταυτόχρονα, προβλέπει αλλαγές και στα πρόστιμα για τη μαύρη εργασία. Σε μαύρη λίστα θα μπαίνουν πλέον όσοι εργοδότες απασχολούν προσωπικό που δεν το δηλώνουν. Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που πιάνονται με παραβάσεις θα μπαίνουν σε μαύρο μητρό και θα αποκλείονται από φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, όπως είναι οι 120 δόσεις. Στα πρώτα του βήματα στην αγορά εργασίας, ο 20χρονος Κωνσταντίνος Σουφιάς έχει βιώσει με το παραπάνω την εργοδοτική αυθαιρεσία. Δεν είναι λίγες οι φορές που κλήθηκε να δουλέψει όλη μέρα με απλήρωτες υπερορίες. Υπερορίες δεν πληρώνονται στα περισσότερα μαγαζιά και που έχω δουλέψει και γενικότερα είμαι υπέρ του να γίνουν όλα ηλεκτρονικά. Τσουχτερές γίνονται υπερορίες για όσους δουλεύουν part-time. Κάθε επιπλέον ώρα εργασίας μετά το 4ωρο θα πληρώνεται με προσάυξηση 12%. Η Ελένη Αθανασιάδη είναι 22 χρονών, εργάζεται εδώ και μήνες σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Η ίδια έχει σταθερό ωράριο και πληρώνεται κανονικά τις παραπάνω ώρες εργασίας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους φίλους της. Αρκετοί φίλοι μου δουλεύουν παραπάνω ώρες χωρίς να πληρώνονται υπερορίες. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει, γιατί πέρα από το γεγονός ότι θα πληρώνονται υπερορίες και όλα τα σχετικά, θα βοηθήσει και τους εργαζόμενους να είναι ίσως και πιο συνεπείς. Τσουχτερά θα είναι τα πρόστιμα και για τη μαύρη εργασία. Αν κάποιος απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει στον ΕΦΚΑ, θα πληρώσει πρόστιμο 10.500 ευρώ. Ωστόσο, το πρόστιμο θα μπορεί να μειωθεί στις 2.000 ευρώ μόνο αν σε 10 ημέρες τον προσλάβει για 12 μήνες με πλήρες ωράριο. Βάραγα κάρτα και όταν έμενα και όταν έβγαινα. Σίγουρα αυτό πρέπει να βοηθήσει, θα ελέγχει το ωράριο του κάθε εργαζόμενου, αν υπάρχουν υπερορίες. Την ίδια ώρα ενισχύεται το stop στο φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας. Αν ένας εργαζόμενος δεν έχει πληρωθεί για 2 μήνες, τότε θεωρείται ότι η σύμβασή του έχει αλλάξει μόνο μερός από τον εργοδότη του. Μπορεί να καταγγείλει τη σύμβασή του, να διεκδικήσει αποζημίωση και να μπει στο Ταμείο Ενεργείας. Μπλόκο μπαίνει και στους μπαταχτσίδες εργοδότες που δεν πληρώνουν στον ΕΦΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους. Μέχρι να τις καταβάλουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους, δεν θα έχουν καμία πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα του ΕΦΚΑ. Πλέον η προκήρυξη απεργίας θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ενώ στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, θα μπορούν να υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις και όχι οι κλαδικές. Τώρα, εντολή για χιλιάδες διακοπές ρεύματος σε κακοπληρωτές έδωσε η ΔΕΗ το τελευταίο δίμηνο. Ο Υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος 7», είπε πως άμεσα θα ανακοινωθεί το σχέδιο διάσωσης της δημόσιας επιχείρησης. Ο Αργύρης Καλογερόπουλος θα μας πει πως η ΔΕΗ θα αντιμετωπίσει αυτούς που δεν πληρώνουν, Αργύρη. Περίπου 30.000 ήταν οι αποκοπές που έγιναν το τελευταίο δίμηνο, τις τελευταίες 60 μέρες, είπε ο Υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Και περίπου 60.000 είναι οι κακοπληρωτές της ΔΕΗ που χρωστούν, ακούστε, 800 εκατομμύρια ευρώ. Ένα υπέρογκο ποσό. Η ΔΕΗ ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο με δικαστικούς επιμελητές και με μηνύσεις σε όσους τις χρωστούν και με αυτόν τον τρόπο ελπίζει να εισπράξει όσα περισσότερα μπορεί από περίπου 1,5 δισεκατομμύριο που είναι τα ληξιπρόθεσμα χρέη της. Μεγάλο αγκάθι σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις που ετοιμάζεται να κάνει η ΔΕΗ είναι η προκαταβολή του 40%, που για να μπει κάποιος σε μια ρύθμιση σήμερα χρειάζεται για να μπορέσει για να μπει στη ρύθμιση και να ξεχρεώσει. Στα 1.000 ευρώ αυτό σημαίνει 400 ευρώ πρέπει να δοθούν μπροστά. Και πολύ λίγοι είναι αυτοί που τα έχουν για να το κάνουν αυτές τις ρυθμίσεις. Οπότε ένα μεγάλο αγκάθι στη διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει για τα μέτρα διάσωσης ΔΕΗ είναι και αυτό. Ας δούμε όμως, ας ακούσουμε για λίγο και ας ακούσουν και οι τηλεθεατές μας τι είπε ο Υπουργός το πρωί. Έχει γίνει μια προσπάθεια στο τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια αυστηρότητα απέναντι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Και γι' αυτό δόθηκαν εντολές το τελευταίο δίμηνο για 30.000 αποκοπές. Είναι ενδεχόμενο να γίνουν και λάθη. Λοιπόν, η διοίκηση της επιχείρησης, από όσο με έχει διαβεβαιώσει, αμέσως θα εξετάζει τα όποια λάθη και θα διορθώνονται τα λάθη. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, έρευνες στη ναυτική βάση στη Λέρο από ανώτατους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού και της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό του στρατιωτικού υλικού που, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, έχει κλαπεί. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα πρόσωπα που είχαν άμεση πρόσβαση στην αποθήκη οπλισμού, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και συνεργοί εκτός ναυτικής βάσης. Ο Ζήσης Μούσιος από την αίθουσα σύνταξης θα μας ενημερώσει. Ζήση.
Για τρίτη συνεχόμενη μέρα είναι σε καραντίνα η ναυτική βάση στη Λέρο. Αυτό που γίνεται τώρα είναι να παίρνονται καταθέσεις από τους ανθρώπους που είχαν άμεση πρόσβαση στην αποθήκη οπλισμού. Και ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν οι οπλονόμοι, ήταν αυτοί που παρέδωσαν αλλά και παρέλαβαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα την αποθήκη οπλισμού, καθώς και αξιωματικοί που ήταν επιφορτισμένοι με τη συγκεκριμένη αποθήκη. Τώρα, από εκεί πέρα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που έχει ζητήσει η τρομοκρατική για συγκεκριμένα πρόσωπα μέσα από την ναυτική βάση, να δούμε αν θα προκύψουν και κάποια στοιχεία από εκεί. Επίσης, κλείνοντας, να σας πω ότι με ανακοίνησή του το πολεμικό ναυτικό λέει πως σε διάφορα δημοσιεύματα, απαντώντας σε κάποια δημοσιεύματα, ότι δεν έχει στην κατοχή του υλικά τα οποία είναι παράνομα από τις διεθνείς συνθήκες. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ζήση. Τώρα, πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση Νοβάρτης. Με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο να στρέφουν τα βέλη τους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, στη Βουλή έφτασε ο φάκελος του Ανδρέα Λοβέρδου με την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας, με τη Φόφη Γεννηματά να ζητά να λάμψει η αλήθεια και να λογοδοτήσουν όσοι εμπνεύστηκαν το σκοτεινό σχέδιο εναντίον πολιτικών προσώπων. Στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα στρέφουν το βλέμμα της δικαιοσύνης με τις καταθέσεις τους οι Αντώνη Σαμαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος στο πλαίσιο των μηνυτήριων αναφορών του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο πρώην πρόεδρος Πασόκ μάλιστα μίλησε ευθέως για ευθύνες του πρώην πρωθυπουργού στη διατήρηση της σκευωρίας, όπως είπε, κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό χωρίς την έγκριση, την στήριξη και τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού. Τώρα, δεν είπαμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο και πιο πρόχειρο σκάνδαλο, μάλλον η μεγαλύτερη και πιο πρόχειρη σκευωρία. Με το φάκελο της δικαιοσύνης να παίρνει, όπως όλα δείχνουν, και πάλι το δρόμο για τη Βουλή, το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν θα συσταθεί εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή, με τη δεύτερη να οδηγεί ακόμη και σε ειδικό δικαστήριο. Θα σαφείς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι υπάρχει, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Εγκαλούμε και τελειώνουμε τον κύριο Τσίπρα και τους συνεργάτες του, όχι το αν έκανε ή δεν έκανε έρευνα, ότι έστησε μάρτυρες, έστησε τη σκευωρία. Εμείς είμαστε απολύτως ανοιχτοί σε διάλογο, σε συζήτηση, καμία σκιά. Πρώτα διαβάζουμε, πρώτα μελετάμε, μετά τοποθετούμε. Καλημέρα σας. Ο πρώτος γύρος αντιπαράθεσης στη Βουλή αναμένεται με τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου, την ώρα που η δικαιοσύνη μετά από 2 χρόνια καλεί σε απολογίες και γιατρούς. Την ελληνική πολιτική σκευωρία Νοβάρτης θα την νικήσω με τα μέσα άμυνας και επίθεσης που διαθέτει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Η σημερινή εξέλιξη βάζει βουλοκαίρι και υποστασιοποιεί την τέλεση της κατάχρησης εξουσίας. Το αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου, χωρίς νέα στοιχεία, αποτελεί μία ακόμη σπασμωδική αντίδραση ενός υπόγειου αντιδημοκρατικού συστήματος εξουσίας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου καταθέτει σήμερα και ο παραιτηθής από την υπόθεση Νοβάρτης, αντιεισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής. Συνεχίζεται λοιπόν ο κύκλος των καταθέσεων στην υπόθεση Νοβάρτης, με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να περνά την πόρτα. Η Σοφία Φασουλάκη θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς η δικογραφία οδεύει προς τη Βουλή, Σοφία. Πάνω από 3 ώρες κλείνει στο εισαγγελικό γραφείο ο Γιάννης Αγγελής Λίνα, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει μετά τις καταγγελίες του για πολιτικές παρεμβάσεις στην υπόθεση της Νοβάρτης. Ήταν επίσης ο δεύτερος εισαγγελικός λειτουργός που μίλησε για τον Ρασπούτιν, για το πρόσωπο του Ρασπούτιν και τον ρόλο που διαδραμάτισε κατά την άποψή του. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Λίνα είναι το πρώτο μη πολιτικό πρόσωπο που καταθέτει μετά του Σαμαρά, Βενιζέλο και Αβραμόπουλο. Θυμίζω ότι ήταν επόπτης των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς, αλλά τα έσπασε μαζί τους μετά το ταξίδι στη Βιέννη και την συνάντηση με κλιμάκιο του FBI, όπου εκεί, σύμφωνα με δημοσίευμα, φέρεται ότι τους δόθηκε αριθμός τραπεζικού λογαριασμού πολιτικού προσώπου, με τον κύριο Αγγελή να αρνείται να τον παραλάβει, κρίνοντας ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει μέσω της Eurojust. Από τότε ξεκίνησε ο πόλεμος με τους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς και στη συνέχεια ήρθαν και οι καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο των εισαγγελέων και η αποχώρηση του κυρίου Αγγελή από την εποπτεία της έρευνας. Μένει να δούμε αν θα επαναλάβει τους ισχυρισμούς του και ενώπιον του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου που κάνει την έρευνα του κυρίου Ζαχαρή και αν βέβαια θα κατανομάσει το ποιος είναι ο Ρασπούτιν. Μάλιστα. Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Προβληματισμό, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση βίντεο από τουρκικά μέσα ενημέρωσης που εμφανίζει ελληνοκύπριο μαθητή να κατεβάζει τουρκική σημαία από σχολείο στην κατεχόμενη αμόχωστο, την οποία πρόσφατα επισκέφθηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Η Στάλο Γρηγορίου από το Ωμέγα Κύπρου είναι μαζί μας και έχει όλες τις λεπτομέρειες. Στάλο.
Καλησπέρα σας από τη Λευκωσία. Πράγματι, ένα γεγονός που προκαλεί προβληματισμό και επιχειρείται η εκμετάλλευσή του, η πολιτική εκμετάλλευσή του από πλευράς κατεχομένων. Τώρα, το γεγονός συνέβη την περασμένη Παρασκευή. Ένας 16χρονος μαθητής προχώρησε στην υποστολή της τουρκικής σημαίας σε δημοτικό σχολείο στην κατεχόμενη Λύση. Βρέθηκε εκεί όταν περίπου 2.000 λυσιώτες βρέθηκαν στο χωριό του, στην κατεχόμενη Λύση, για να λειτουργήσουν για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια στην Εκκλησία της Παναγίας της Λύσης. Τώρα, σε ένα βίντεο που φαίνεται να δημοσιεύει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, ο 16χρονος τρέχει προς το σημείο που βρισκόταν η σημαία και στη συνέχεια την αρπάζει και τρέπεται σε φυγή. Υπάρχουν πληροφορίες από τα κατεχόμενα. Τούρκοι αναφέρουν πως μετά τη συγκεκριμένη ενέργεια το συγκεκριμένο πρόσωπο 16χρονος μιμήθηκε την πράξη του Σολομού Σολομού και σπάζει τζάμι αίθουσα διδασκαλίας και προκαλεί επίσης ζημιές σε φωτογραφία του Ραούφ Ντεκτάς. Μετά το περιστατικό, ο Σάλος ξεσπά στα κατεχόμενα, προσπαθούν να απολώσουν το κλίμα. Υπάρχει, όπως είπαμε, αποτελεί το γεγονός ένα προϊόν εκμετάλλευσης. Η Γκρίζη Λύκη, το Εθνικιστικό Κόμμα των Γκρίζων Λύκων, φαίνεται ότι οργανώνονται για αντίπεινα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα κατεχόμενα. Είναι ένα θέμα βεβαίως που κρατά ενδιαφέρον και θα δούμε πώς θα εξελίσσεται στο πέρας της ημέρας. Εν τω μεταξύ, στ' άλλο, ξεκίνησαν οι έρευνες για τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε στρατιωτική περιοχή στα κατεχόμενα τα ξημερώματα, έτσι. Σωστά, λίγο πριν από τις 2 το πρωί σημειώθηκαν σε στρατιωτική περιοχή στα κατεχόμενα διαδοχικές εκρήξεις. Συγκεκριμένα η έκρηξη, η πρώτη τουλάχιστον, σημειώθηκε σε αποθήκες πυρομαχικών κοντά στο ξενοδοχείο Ακαπούλκο, στον Άγιο Πίκτητο, στην κατεχόμενη Κερίνια. Δεν τραυματίστηκε κανείς σοβαρά. Φαίνεται πως ένας τουρίστας, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες από τα κατεχόμενα, τραυματίστηκε από θραύσματα. Υπάρχουν υλικές ζημιές. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε όχι μόνο το συγκεκριμένο χωριό, αλλά και το γειτονικό, το χωριό, το κατεχόμενο χωριό Κλεπίνη, ενώ από το πρωί οι κάτοικοι άρχισαν και επιστρέφουν σιγά-σιγά στα σπίτια τους. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Έφυγε από τη ζωή, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 94 ετών, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Αντώνης Λιβάνης. Υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ έντονη ήταν και η αντιστασιακή του δράση. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο ενός προσώπου που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τη δεκαετία του 80. Ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν η σκιά του. Ήταν από τα ελάχιστα πρόσωπα που άκουγε και συμβουλευόταν ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και σέβονταν όλοι οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Ο Αντώνης Λιβάνης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 94 ετών. Η θλίψη για τη φυγή σου μεγάλη. Έγραψες ένα συγκλονιστικό κύκλο ζωής. Αφήνεις ένα βαθύ αποτύπωμα. Καλό σου ταξίδι, Αντώνη. Από την εφηβική του ηλικία αγωνίστηκε στην Εθνική Αντίσταση και καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Ναζί, αλλά διασώθηκε την τελευταία στιγμή πριν από το εκτελεστικό απόσπασμα, χάρη στην παρέμβαση συγγενών του. Η σχέση του με τον Ανδρέα Παπανδρέου ξεκίνησε αμέσως μόλις ο μετέπειτα ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Όσο στενότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, τίμησε την εμπιστοσύνη του και υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία που σφράγισε με την δημόσια παρουσία, την προσφορά και το ήθος του μια ολόκληρη εποχή. Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό και θα τον τιμούμε πάντα. Ο Αντώνης Λιβάνης άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας, εργαζόμενος επί δεκαετίες στο πλευρό ενός σημαντικού πολιτικού, με συνέπεια, διακριτικότητα και αποτελεσματικότητα. Τον περασμένο Ιανουάριο, με αφορμή την ονομαστική του εορτή, ο Αντώνης Λιβάνης άνοιξε το σπίτι του με το παρόν να δίνουν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι φόφοι γεννηματά και πλήθος πολιτικών. Ο Αντώνης Λιβάνης υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία της προοδευτικής παράταξης, παρόν για δεκαετίες στους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο. Ένα παράδειγμα σεμνότητας και αφοσίωσης στο λαό και την Ελλάδα, η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Για τον θάνατο του Αντώνη Λιβάνη, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης και του Αντιδικτατορικού Αγώνα, πρώην υπουργού και εκδότη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, με τον οποίο τον συνέδεαν μακροχρόνιοι δεσμοί φιλίας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ηλία Λιβάνη και του εξέφρασε την οδύνη του και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο του πατέρα του. Σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης κινείται η αξιωματική αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει από το πρωί συναντήσεις στην Κουμουνδούρου με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της ομιλίας του το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Τσιγουρή που θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
είναι καθιερωμένες συναντήσεις που γίνονται προκειμένου οι πολιτικοί ηγέτες να προετοιμάσουν την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και επιδιώκουν μέσα από τις συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς να έχουν εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας. Ανάλογα ήταν το περιεχόμενο της συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα τώρα, τόσο με το ΕΒΑ όσο και με την ΕΣΕΒΕ, ενώ είναι σε εξέλιξη η συνάντηση με τα επιμελητήρια. Ο πρόεδρος υπουργός αναφέρθηκε στην προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης να σταθεροποιήσει καταρχήν την οικονομία και να βελτιώσει τα μεγέθη της. Εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί αν και υπάρχουν σχολείες, γιατί ανεξαρτήτως από τη θέση στην οποία βρίσκεται, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν έχεις κάνει τόσο κόπο για να πετύχεις, είναι σαν να έχεις προσπαθήσει για το δικό σου παιδί και θέλεις να πάει καλά. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι υπάρχουν δυνατότητες σημαντικές για την βελτίωση της οικονομίας και η συμβολή των παραγωγικών φορέων είναι εξίσου σημαντική για την επιλογή των σωστών λύσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς πάμε να δούμε τι είπε. Σε ευχαριστώ. Ευτυχώ. Αυτή η ουσία σιγά και διαμορφώνεται μια θετική εικόνα στην πορεία της οικονομίας που με πολύ κόπο καταφέραμε να την φέρουμε στην κυβέρνηση. Και ελπίζω η πορεία αυτή να συνεχιστεί, διότι ξέρεις, ανεξαρτήτως από το ποια θέση βρίσκεσαι, όταν έχεις κάνει τόσο κόπο για να πετύχεις ένα. Είναι σαν δικό σου παιδί. Το παιδί θέλει να πάει καλά. Εμφύλιο στους κόλπους των Ευρωβουλευτών έχει ξεσπάσει για τον τίτλο στο χαρτοφυλάκιο του Μαργαρίτη Σχοινά. Η Μαρία Ψαρά θα μας πει τώρα ποιες είναι οι ενστάσεις και τι ζητούν από την επόμενη πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όνομα του χαρτοφυλακίου του Έλληνα Επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά αναμένεται να αλλάξει η εκλεγμένη πρόεδρος της Κομισιόν μετά το σάλο που προκλήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, κάποιες πρωτεύουσες και φυσικά στα social media. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, όπως λέγεται το χαρτοφυλάκιο, και ειδικά για τη σύνδεσή του με τη μετανάστευση. Οι πράσινοι ευρωβουλευτές κατέθεσαν επίσημο αίτημα αλλαγής του ονόματος και αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλους ευρωβουλευτές. Εξηγήσεις ζήτησε και το Παρίσι. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος Γιούνκερ, με δήλωσή του στο Euronews, εξέφρασε την άποψη ότι το όνομα του χαρτοφυλακίου πρέπει να αλλάξει και είναι κακή η σύνδεση αυτού του ονόματος με τη μετανάστευση. Οπότε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τώρα φέρεται έτοιμη να αλλάξει τον τίτλο του χαρτοφυλακίου. Το Open, θέλω να σου θυμίσω, είχε θέσει το ζήτημα πρώτο κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την παρουσίαση της νέας Κομισιόν. Αυτά λοιπόν από τη Μαρία Ψαρά και την ίδια ώρα κυρίες και κύριοι, η καζάνη που βράζει είναι το κέντρο υποδοχής στη Μόρια. Ο διοικητής του κέντρου υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ το Open αποκάλυψε τις αφόρητες συνθήκες που επικρατούν. Σε κατάληψη από χθες και κάμπ προσφύγων στη Βέρεια. Το προσφυγικό ήταν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Μέρκελ Ερντογάν. Ένα σοβαρό προσωπικό θέμα όθησε το διοικητή του κέντρου φιλοξενίας στη Μόρια, Γιάννη Μπαλπακάκη, να υποβάλει την παραίτησή του. Οι αφόρητες συνθήκες στη Μόρια αποκαλύφθηκαν σε πρόσφατο ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στο Open, για το οποίο ο κύριος Μπαλπακάκης έγραψε στο Facebook. Επιτέλους, ένα ιδιωτικό κανάλι, το Open, στο κεντρικό του δελτίο ειδήσεων παρουσίασε το κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Μόρια όπως είναι. Δύσκολα για όλους, αλλά χωρίς υστερία και υπερβολές. Προσωρινός αντικαταστάτης είναι ο αναπληρωτής διοικητής Δημήτρης Βαφέας, ενώ ο διάδοχος θα οριστεί το συντομότερο δυνατό από την υπηρεσία πρώτης υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ήδη η Μόρια δεν αντέχει άλλους. Είμαστε στους 9.250, έχουμε 120 άτομα να παραλάβουμε από τη Σικαμινιά και έχουμε και καινούργια άφηξη σήμερα, άλλα 120 άτομα. Κάθε μέρα έρχονται 120 άτομα. Αφόρητη είναι η κατάσταση και στο κάμπ προσφύγων στην Αγία Βαρβάρα Βέρειας, το οποίο βρίσκεται σε κατάληψη από χθες το πρωί. Οι πρόσφυγες έκλεισαν τις πόρτες του στρατοπέδου διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ υπάρχει έντονη διαμάχη μεταξύ τους για το ποιος θα διαμείνει στις νέες εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, οι παλαιοί πρόσφυγες θέλουν να μετακινηθούν στα νέα προκάτ σπίτια που είναι πιο άνετα και διαθέτουν περισσότερες ανέσεις. Ωστόσο, παρά την επιθυμία τους, οι θέσεις θα καλυφθούν από 50 οικογένειες που μεταφέρονται από τη Νέα Καβάλα. Λίγες ημέρες μετά τις νέες απειλές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα ανοίξει τις πόρτες και ότι οι πρόσφυγες θα περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως λέει η στήριξη στην Τουρκία είναι ανεπαρκής, η Άγγελα Μέρκελ σήκωσε το τηλέφωνο και τον κάλεσε.
η προσφυγική κρίση κυριάρχησε στη συνομιλία των δύο ηγετών. Δύο σοβαρά τραυματίες και άλλοι 7 ελαφρύτερα είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που έγινε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Εγνατία Οδό κοντά στην Κομωτινή, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα, ένα εκ των οποίων μετέφερε μετανάστες, ο Παναγιώτης Μανής. Θα μας πει περισσότερα. Η σύγκρουση Λίνα των δύο οχημάτων έγινε στη μία μετά τα μεσάνυχτα κοντά στα διόδια της Μέστης, στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα που μετέφερε μετανάστες από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν ήταν για άγνωστο λόγο ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ένας 28χρονος Έλληνας, όταν το είδε μπροστά του δεν προλάβει να αντιδράσει και έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός του δεύτερου οχήματος και άλλα 8 άτομα, όλοι τους μετανάστες που βρισκόταν μέσα στο σταματημένο αυτοκίνητο. Ο διακινητής, που πιθανολογείται ότι την ώρα της σύγκρουσης ήταν έξω από το αυτοκίνητο, κατάφερε να διαφύγει για να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μαζί του να διέφυγαν κάποιοι μετανάστες που δεν τραυματίστηκαν. Οι 9 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κομωτινής, όπου όμως η μονάδα εντατικής θεραπείας βρίσκεται σε αποστήρωση και έτσι οι δύο που είναι σοβαρά τραυματισμένοι χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Λίνα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, παρότι η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, τα προβλήματα παραμένουν σε αρκετά σχολεία στην Αττική, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από τον σεισμό του Ιουλίου. Στο πρώτο ΓΕΛ Πετρούπολης, γονείς και μαθητές έχουν κάνει κατάληψη στο σχολείο, ζητώντας να μάθουν πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η κατάληψη στο πρώτο γυμνάσιο και λύκειο Πετρούπολης. Γονείς και παιδιά συγκεντρώθηκαν για ακόμη μία ημέρα έξω από το σχολείο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη δημιουργία απογευματινής βάρδιας η οποία προέκυψε λόγω της συστέγασής του με το δεύτερο λύκειο της περιοχής στο οποίο ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Το 2019 το ιερότερο πράγμα που είναι για μία χώρα η παιδεία καταστρατηγείται. Διότι καλούνται τα παιδιά μία μέρα πριν να ξεκινήσει το σχολείο να αλλάξουν το πρόγραμμά τους. Αυτό σημαίνει ότι για όλα τα παιδιά και κυρίως Δευτέρα Λυκείου ότι πάνε να τρέξουν ένα τελικό με εμπόδια όταν έχουν πρωί-απόγευμα ενώ όλοι οι υπόλοιποι πηγαίνουν κάθε μέρα πρωί. Παρότι χθες το απόγευμα γονείς και δημοτική αρχή συναντήθηκαν προκειμένου να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τοποθετηθούν τα κοντέινερ στο σχολείο αλλά και πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο δεύτερο λύκειο, δεν δόθηκε καμία σαφής απάντηση από την μεριά του Δήμου. Να διεκδικήσουμε την άμεση χρηματοδότηση και άμεση δέσμευση από το Υπουργείο πότε θα έρθουν τα κοντέινερ στο προάβλιο του πρώτου ΓΕΛ εφόσον τελειώσουν οι έκθεση των μηχανικών και τοπογράφων του Δήμου. Από τη σημερινή συγκέντρωση δεν έλειψαν και οι εντάσεις μεταξύ γονέων. Έχουμε μια κωμικοτραγική κατάσταση. Ερχόμαστε σε ένα απαρχαιωμένο σύστημα, το οποίο ήταν πριν 30 χρόνια. Με αυτό το σύστημα οι γονείς μας μεγαλώσανε. Οι εποχές έχουν εξελιχθεί, έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, οπότε αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Οι γονείς αναμένεται να πραγματοποιήσουν αύριο το πρωί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ, ζητώντας συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν ότι αν δεν βρεθεί ουσιαστική λύση επί του θέματος, δεν πρόκειται να ανοίξει το σχολείο. Τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδιαίτερα στα δημόσια νοσοκομεία, παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως είπε, 4 στα 10 νοσοκομεία δηλώνουν ότι δεν έχουν ασφαλές πρόγραμμα εφημεριών και 1 στα 2 δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Η Δέσποινα Βλεπάκη παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Δέσποινα. Παρουσιάστηκαν λοιπόν στη σημερινή συνέντευξη τύπου παρουσία του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια αλλά και του Υπουργού Βασίλη Κοντοζαμάνη τα στοιχεία με την κατάσταση την οποία παρέλαβαν τα δημόσια νοσοκομεία. Πολύ χαρακτηριστικά ότι 4 στα 10, όπως ανέφερες και εσύ, δεν έχουν ασφαλές πρόγραμμα εφημεριών, αλλά και ότι τα μισά δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών. Όχι μόνο αυτό. Τα 85 από τα 118 νοσοκομεία δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό. Τα 15 από αυτά δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό ούτε για το 2007. Να σου πω τώρα για την περίθαλψη των ανασφάλιστων. 250 εκατομμύρια ήταν η δαπάνη για την περίθαλψη των ανασφάλιστων. Όμως δεν υπήρχε αντίστοιχη χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Κάθε μέρα λείπουν από τη χώρα 70 ασθενοφόρα για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Και τώρα πάμε σε ένα ζήτημα για το οποίο ρωτήθηκε ο Υπουργός και έδωσε απάντηση όσον αφορά
τα κοπολογικά φάρμακα και το πώς θα καταφέρουν να διαγνέμονται και με ποιον τρόπο για τις γειτονιάς. Σε σχέση λοιπόν με το ζήτημα και τη διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία της γειτονιάς, ο Υπουργός απάντησε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τους φαρμακευτικούς λόγους. Διερευνάται λοιπόν να μπορούν οι ασθενείς να προμηθεύονται τα φάρμακα υψηλού κόστους από κάποια φαρμακεία της γειτονιάς ή και με παράδοση κάποιων. Μάλιστα. Οι συζητήσεις και οι δημόσιες συνεχίζονται. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δέσποινα. Μέτρα επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών ανακοινώνουν οι τράπεζες. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έρχονται έτσι να ικανοποιήσουν ένα πάγιο αίτημα όσων παρά την οικονομική κρίση πλήρωναν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Όλους εκείνους που κατάφεραν μέσα στην κρίση να κρατηθούν όρθιοι και να μην χάσουν ούτε μία δόση από το στεγαστικό τους δάνειο, έρχονται να επιβραβεύσουν οι τράπεζες που τους προσφέρουν πριν και μπόνους. Καλύτερο επιτόκιο για αυτούς που είναι εντάξει. Θα ήταν πιο καλά. Σήμερα οι συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που αποπληρώνουν τα δάνειά τους κανονικά τα τελευταία 5 χρόνια αποτελούν το 60% του συνόλου. Σε αυτούς τους δανειολήπτες, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει, όπως ανακοίνωσε, επιστροφή χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε μείωση του επιτοκίου κατά 0,10% και το οποίο θα τους αποδίδεται κάθε χρόνο, καθώς και συλλογή πόντων για κάθε ευρώ της μηνιαίας δόσης τους. Να μειωθεί ο τόκος, κάτι, οτιδήποτε κάνουν, καλό είναι. Η Eurobank προσφέρει στους συνεπείς πελάτες της νέο προνομιακό δάνειο με σταθερή δόση και έκπτωση επιτοκίου 0,5%. Οφειλές έχουμε όλοι. Δυστυχώς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είτε στην τράπεζα, είτε είναι οι πληρωμές, είτε στη ΔΕΗ, είτε όπου παντού, άμα είσαι συνεπής, πρέπει να επιβραβεύεσαι. Τον Αύγουστο, η Εθνική είχε ανακοινώσει την επιστροφή του 5% των ετήσιων τόκων στους ενήμερους πελάτες και επιβράβευση με 2% επιπλέον πόντους. Οι τράπεζες επιτέλους θα τιμήσουν αυτούς που τα χρόνια της κρίσης κατάφεραν να πληρώνουν τη δόση τους και να είναι συνεπείς υποχρεώσεις τους. Όμως, τα μέτρα που ανακοίνωσαν είναι πενιχρά. Είναι πολύ θετικό το πρώτο βήμα και περιμένουμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η Alpha Bank να προχωρήσει σε ανάλογη επιβράβευση προς τους συνεπείς πελάτες της. Στο διεθνή χώρο, ενώ στη Βρετανία ο Μπόρις Τζόνσον επιμένει σε ένα Brexit με ή χωρίς συμφωνία και στον Καναδά ο Πρωθυπουργός Τριντό ξεκινά την προεκλογική του περίοδο εν μέσω σκανδάλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ ξεσπαθώνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε ούτε λίγο ούτε πολύ τον Τζον Μπόλτον χαζό, λέγοντας πως ο μέχρι προχθές σύμβουλός του σε θέματα εθνικής ασφάλειας έκανε μεγάλα λάθη. Ήταν να μην μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Τζον Μπόλτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος απασφάλισε για τον μέχρι πρώτην στενό του σύμβουλο σε θέματα εθνικής ασφάλειας. He made some very big mistakes when he talked about the Libyan model for Kim Jong-un. And that's not a question of being tough. That's a question of being not smart to say something like that. So I wish John the best. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Μπόλτον? Σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ, οι υποψήφοι κάνουν ουρά. So we have a lot of great people that want that position. A lot of great people want a lot of positions. They want to be a part of this administration. Και όλα αυτά την στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αναβάλει για 15 ημέρες τις αυξήσεις στους δασμούς των κινέζικων προϊόντων, βάζοντας έτσι στον πάγο τον εμπορικό πόλεμο που έχει ανοίξει με το Πεκίνο. Ο Μπόρις Τζόνσον επιμένει πως θα βγει με ή χωρίς συμφωνία, πηγαίνοντας αντίθετα με όλες τις αποφάσεις της Βρετανικής Βουλής. Και πως θα γίνει αυτό? Μόνο εάν αρθεί η δικλίδα ασφαλείας για τα Ιρλανδικά σύνορα, λέει, το γνωστό backstop. The backstop is going to be removed, I very much hope. And that is, I insist, because that's the only way to get a deal. Τα περίφημα έγγραφα της επιχείρησης Yellowhammer, 5 σελίδες όλες και όλες, δείχνουν το μέγεθος του οικονομικού και κοινωνικού χάος που θα έρθει με ένα άτακτο Brexit. Αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και καυσίμων και λήψη σε φάρμακα. Κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του Σόφι, ο Τζάστιν Τριντό βγαίνει από το γραφείο της γενικής κυβερνήτη Τζούλι Παγιέτ. Έχει μόλις ζητήσει την διάλυση της Βουλής των Κοινοτήτων, ώστε να ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Η προεκλογική καμπάνια θα είναι δύσκολη για τον Τριντό, αφού γίνεται στη σκιά του σκανδάλου της υπόθεσης της καναδικής κατασκευαστικής SNC-Lavalin. Παρά την βροχή ερωτήσεων, ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει για το θέμα. No mistakes. No mistakes. Τον περασμένο μήνα, ανώτατη εποπτική αρχή της χώρας έκρινε ότι ο Τριντό παραβίασε κανόνες δεοντολογίας, πιέζοντας την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης να παρέμβει ώστε η έρευνα σε βάρος της καναδικής κατασκευαστικής για μια υπόθεση διαφθοράς στη Λιβύη να μην καταλήξει στα δικαστήρια.
Ένα παιδί θαύμα, ο Δημήτρης Χατζής, έχει δημιουργήσει από τα μαθητικά του χρόνια το δικό του ρομπότ. Πλέον φοιτητής ηλεκτρολογίας μηχανικής στη Γερμανία, συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανους σε Ελλάδα και εξωτερικό με τις κατασκευές και τα επιτεύγματά του στον εξελισσόμενο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένας από τους 6 ανθρώπους στον πλανήτη που έχουν κατασκευάσει in-move robot με τεχνητή νοημοσύνη και ο μικρότερος σε ηλικία. Ο Δημήτρης Χατζής, ο οποίος είχε το δικό του υπολογιστή σε ηλικία 4 ετών, ξεκίνησε να ασχολείται με τη ρομποτική από τα 11 του χρόνια και πλέον είναι φοιτητής στο Βερολίνο. Μίλησε στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος 5.30 για την κατασκευή του. Στην αρχή είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο έχει εκτυπωθεί σε ολοκλήρω από έναν 3D εκτυπωτή που κατασκεύασα και εγώ από μόνο μου. Ο Τρούπι, όπως τον ονόμασε ο Δημήτρης, εμπνευσμένος από τον Stormtrooper του Star Wars, έχει ύψος 1,85 μέτρα και εξόδεψε μόλις 500 ευρώ για να το κατασκευάσει. Αποτελεί και αποτελούσε το πιο πολυσύνθετο 3D εκτυπωμένο project σε όλο τον κόσμο. Ήμασταν μια ομάδα, διαδικτυακή ομάδα σε όλο τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή τα ρομπότ έχουν ξεπεράσει τα 2.000 ανά τον κόσμο. Για την κατασκευή του χρειάστηκαν 475 εκτυπωμένα κομμάτια, περισσότερο από ένα χιλιόμετρο πλαστικού και 1.400 ώρες εκτύπωσης. Ήθελα να δεχτώ αυτή την πρόκληση να πάω στο εξωτερικό και να δω πώς είναι εκεί. Ο Δημήτρης, χρυσό παιδί της Καβάλας, κατασκεύασε το ρομπότ όταν ήταν μαθητής γυμνασίου και κατάφερε από τόσο μικρή ηλικία να βάλει τη χώρα μας στη Διεθνή Κοινότητα Τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης. Και εγώ όταν γυρνάω στην Ελλάδα για αυτές τις λίγες διακοπές που έχω, κατευθείαν ξεκινάω πάλι και κατασκευάζω διάφορα project και εργασίες. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τη χώρα. Είναι μια τρανή απόδειξη του ταλέντου των νέων ανθρώπων και του τι μπορεί κανείς να καταφέρει με επιμονή, προσήλωση και μέθοδο. Σε μια τεράστια υπαίθρια πασαρέλα μετατράπηκε χθες το απόγευμα η νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Εθελοντές και μοντέλα παρέλασαν φορώντας κουστούμια εμπνευσμένα από μεγάλες όπερες και φτιαγμένα αποκλειστικά και μόνο από ανακυκλώσιμα υλικά. Φορώντας πρωτότυπες δημιουργίες ερασιτεχνών σχεδιαστών, τα μοντέλα έχουν μετατρέψει την παραλία Θεσσαλονίκης σε μια τεράστια υπαίθρια πασαρέλα, κερδίζοντας το χειροκρότημα των θεατών. Τα μοντέλα, ερασιτέχνες και οι ίδιες φορούν πολύχρωμες δημιουργίες εμπνευσμένες από διάσημες όπερες. Έχουμε κινέζικη όπερα, είναι το «Εσύ και εγώ», το οποίο πάλι ένας βασιλιάς γίνεται κάτι με συγγενικό του πρόσωπο. Το υλικό είναι για μονώσεις. Εγώ είμαι simple όπερα. Η σχεδιάστρια μου φαντάστηκε τη σκηνή κάπως έτσι. Όλα τα φορέματα είναι φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά που στα χέρια των σχεδιαστών ξαναπαίρνουν ζωή. Φοράω μία δημιουργία από σακούλες σκουπιδιών και από αυτό εδώ το υλικό το οποίο... Συντευτικό πλέγμα. Ναι. Το βλέπετε παντού όταν γίνονται διάφορες κατασκευές. Το θέμα ήταν από ανακυκλώσιμα υλικά. Εγώ επειδή είμαι αρχιτέκτονος αυτό το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στις κατασκευές. Πλαστικές σακούλες σκουπιδιών, ρολά χαρτιών υγείας, καπάκια μπουκαλιών, φελί χρησιμοποιούνται ξανά και γίνονται ρούχα που θα μπορούσαν να σταθούν ακόμη και στις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου. Πλέκω εδώ και πολλά χρόνια με σακούλες και ήταν μια καλή ιστορία για να κάνουμε κάτι καλό για την πόλη. Όλες οι δημιουργίες είναι φτιαγμένες με υλικά που θεωρούνται άχρηστα, που είναι υλικά για πέταμα. Την εκδήλωση οργάνωσε για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Φίλων Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ριάννα παρουσίασε τη νέα της κολεξιόν από εσώρουχα στα πλαίσια της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης, ενώ το μοντέλο Chrissy Teigen μίλησε για τον διαδικτυακό της πόλεμο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βρετανία, ο πρίγκιπας Χάρι έγινε χρηματιστής για μία ημέρα για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της χρηματιστηριακής εταιρείας BGC στο Λονδίνο. Κάνει το ένα τηλεφώνημα μετά το άλλο, προσπαθεί να κλείσει συμφωνίες, μαζεύοντας έτσι χρήματα στη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Τελικά, ο έκτος στη σειρά διάδοχος του Βρετανικού θρόνου θα φύγει από τα γραφεία της εταιρείας με 50.000 λίρες. Τα χρήματα θα δοθούν για διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η Chrissy Teigen μιλά στην εκπομπή της Ellen DeGeneres και η συζήτηση έρχεται στον διαδικτυακό πόλεμο που έχει μέσω Twitter με τον Donald Trump. Το γνωστό μοντέλο και σύζυγος του μουσικού John Legend δεν συνεχίζει να κρύβει τα λόγια της.
a boring musician and his filthy mouth wife. Which those two things are true. John is boring. I do have a filthy mouth. Όπως είπε η Τάγκεν, ανεβάζει προσβλητικά σχόλια για τον Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter από το 2012, αλλά δεν περίμενε ποτέ να έρθει η δική της σειρά για να δεχθεί την διαδικτυακή οργή του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος την έκανε μπλοκ. Η Ριάννα είναι στη σκηνή και χορεύει στη Νέα Υόρκη, παρουσιάζοντας μαζί με μοντέλα τη νέα της σειρά εσωρούχων Savage X. Η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί παρέα με άλλες γνωστές προσωπικότητες της μόδας και της μουσικής που θέλησαν να στηρίξουν την καριέρα της στον χώρο της μόδας. Και να κλείσουμε με μια σημαντική ανακάλυψη. Επιστήμονες, κυρίες και κύριοι, στη Μεγάλη Βρετανία, με επικεφαλής έναν Έλληνα αστρονόμο, εντόπισαν νερό σε αέρια μορφή στην ατμόσφαιρα ενός δυνητικά κατοικήσιμου πλανήτη. Αυτός είναι ο εξωπλανήτης K2-18β. Μια βραχώδης υπεργή που έχει οκταπλάσια μάζα και διπλάσιο μέγεθος από τον πλανήτη μας και έχει ένα συστατικό που θα μπορούσε να τον καταστήσει κατοικήσιμο. Νερό. Την σπουδαία ανακάλυψη έκανε ομάδα επιστημόνων στη Μεγάλη Βρετανία με επικεφαλής τον Έλληνα αστρονόμο Δ. Άγγελο Τσιάρα. This is the first time that we have discovered an atmosphere around a planet that is not a gas giant, a super Earth, and it is within the habitable zone of a star. This means that it has the right temperature to host liquid water. Ο Δ. Τσιάρας, ερευνητής του Τμήματος Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου και η ομάδα του, δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό αστρονομίας Nature Astronomy. Η ανακάλυψη έγινε με το τηλεσκόπιο Hubble Space της NASA και είναι η πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο που εντοπίστηκε νερό σε αέρια μορφή στην ατμόσφαιρα ενός πλανήτη με θερμοκρασία παρόμοια με της Γης. Οι ερευνητές πιστεύουν πως τα διαστημικά τηλεσκόπια νέας γενιάς, όπως το James Webb Telescope, θα μπορούν από το 2021 να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τους εξωπλανήτες και να απαντήσουν σε μεγάλα συμπαντικά ερωτήματα. Τελικά, είναι η Γη μοναδική? Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Μανώλη Σφακάκη και η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.